Πάμε στη Λάρνακα, πάμε στο Σταύρο του Χατζησάβα. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα, Σταυριανοί κυρίες και κύριοι. Και στην επαρχία μας σήμερα θα συνεχιστούν οι καταγραφές των ζημιών που προκλήθηκαν στα Περβόλια το βράδυ του Σαββάτου από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή. Να πούμε πως χθες τα συνεργεία κατέγραψαν 25 κατοικίες και μία ξενοδοχειακή μονάδα, ενώ σήμερα θα γίνει καταγραφή ακόμη 20 κατοικιών. Τα συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης Λάρνακας θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη και καταγραφή ακόμη τριών περιπτώσεων, η μία στην Αθιένου, μία στη Σκαρίνου και μία στην Καλαβασό. Να αναφέρουμε, Σταυριανοί κυρίες και κύριοι, πως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λάρνακα προκάλεσαν ζημιές σε χτινοτροφικά υποστατικά, σε καλλιέργειες υπαίθριων λαχανικών και σε καλλιέργειες πατατών. Και από τους έντονους θυελώδεις ανέμους, την έντονη βροχόπτωση και τον παγετό, φαίνεται να έχουν προκληθεί ζημιές στους προαναφερθέντες τομείς της γεωργίας στην επαρχία μας. Έχουμε πληροφορίες ότι σήμερα κλιμάκιο του Υπουργείου Γεωργίας θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και περιοδεία σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας μας και συγκεκριμένα θα αρχίσουν από την Ανατολική Λάρνακα και στη συνέχεια οι επισκέψεις σε διάφορες περιοχές θα γίνουν στη Δυτική Λάρνακα, ούτως ώστε να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα με το ύψος των ζημιών που έχει προκαλέσει η θεομηνία. Να αναφέρουμε, Σταυριανοί, πως σήμερα 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων, μια ημέρα που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει για τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι υγρότοποι για τους ανθρώπους αλλά και για τον πλανήτη μας. Να πούμε πως ο υγρότοπος με τον μεγαλύτερο αριθμό υδρόβιων πουλιών αλλά και είδων ήταν οι αλικές της Λάρνακας με 10.431 πουλιά από 30 διαφορετικά είδη. Σας έχουμε στείλει κάποια πλάνα από τα υπέροχα φλαμίγκο. Και πανέμορφες οι εικόνες, να είσαι καλά. Πραγματικά πανέμορφες εικόνες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.